Γεια σας. Όπως καταλαβαίνεις, μετά από την πληροφορία ότι έχεις βαφτίσει 23 παιδιά, θα πάρεις το λόγο πρώτος. 23. Γεια σου, Καζαμπλάνκα. Και εύχομαι καλή βόλτα στο εμπορικό κέντρο που πηγαίνεις. Θέλω να λύσεις τη ζώνη σου, σε παρακαλώ. Wow. Ωραίο. Λοιπόν, έχεις βάλει δύο πανωφόρια. Ναι, το ένα είναι πιο ελαφρύ και το άλλο λίγο πιο βαρύ. Ωραία. Νομίζω ότι αυτό το έξω μου αρέσει αρκετά. Κάνεις λίγο, είναι τζιν από μέσα και απ' έξω είναι... Ναι. Να έχει αυτά τα τελειώματα που μπορεί να γίνει και ντουμπλεφάς, όχι. Όχι, δεν μπορεί. Όχι. Δεν θα φαίνεται καλέσθητο, νομίζω. Ναι. Ωραίο είναι, αλλά νομίζω ότι μπερδεύτηκε λίγο με το από μέσα, που εξίσου είναι πολύ ωραίο για άλλη χρήση. Θέλεις να το βγάλουμε λίγο αυτό, μπορείς το... Θέλετε να βγάλω πιο από τα θέματα. Έξω. Ωραία. Λοιπόν, εμένα μου αρέσει το t-shirt πάρα πολύ, με αυτό το πανωφόρι το έξω. Νομίζω ότι το μέσα δεν χρειαζόταν, γιατί θα μπώνει λίγο την εικόνα. Και επειδή έχεις βάλει ένα print αρκετά γεμάτο t-shirt, δεν χρειαζόταν να βάλουμε αυτά τα δύο πανωφόρια, σαν άποψη. Η τσάντα είναι πολύ χαριτωμένη, κάνει πολύ νεανική. Θεωρώ ότι είναι ένα look που μία μου το κάνεις υπερβολικά υπέροχο το look, το περπατάς ωραία, είσαι χαρούμενη, και μία πάλι ξανακάνεις, εντάξει μωρό, τώρα μία βόλτα θα πάω εκεί. Ενώ είναι πολύ σπουδαίο, γιατί το παιδί σου δίνει χαρά, πηγαίνεις για δώρα. Φοράμε λοιπόν ένα πραγματάκι λιγάκι φλούο, λίγο πορτοκαλί, λίγο μπλε electric, λίγο κάτι. Άρα λοιπόν αυτό το t-shirt, αν είχε για μένα μία ζωντάνια υπέροχη, και δεν θα σκεφτόμασταν ότι μας χαλάει το στυλ, αλλά δίνουμε χαρά. Δηλαδή το παιδί θέλει να βλέπει χρώμα. Mm-hmm. Εντάξει, θα ήταν ακόμη καλύτερο. Το πανωφόρι το θέλω κι εγώ. Δύο. Εύελιν. Γεια σου, Καζαμπλάνκα μου. Γεια σας. Μου αρέσει που έφερες την εκδοχή με τα loafers, γιατί το ζητάω πολύ καιρό και δεν το είχα δει, νομίζω, σχεδόν από καμία. Μου αρέσει πάρα πολύ το πανωφόρι σου. Δεν μου αρέσει το παντελόνι. Και πιστεύω ότι είναι και λίγο εκτός εποχής, σε εισαγωγικά, γιατί... Εντάξει, τώρα έχει αρχίσει ζεσταίνει ο καιρός, θα έπρεπε... Νομίζω θα ήσουν καλύτερα με ένα τζιν ψηλόμεσο, έτσι λίγο, λίγο 80s, λίγο, ξέρεις, το ωραίο, το σωστό, που θα σου πήγαινε και πάρα πολύ και θα πήγαινε και πάρα πολύ με αυτά τα παπούτσια, με μια ωραία ζώνη, με αυτό το t-shirt, ξέρεις, θα το έχεις φέρει πάρα πολύ ωραία. Το ενδιάμεσο αχρίαστο. Καταλαβαίνω ότι ήθελες να κάνεις λίγο παραπάνω styling στην εικόνα, αλλά είναι αχρίαστο. Μου αρέσει πάρα πολύ η τσάντα σου και η ιδέα που έχεις βάλει μέσα το αρκουδίνι. Και νομίζω ότι όντως σου λείπει λίγο χρώμα. Mm. Ωραίο σαν πρόταση, αλλά μπορείς και καλύτερα σε αυτό. Το ξέρεις. Δύο. Άλλο ένα δύο. Στάσου τώρα γιατί θα είμαι στο Στέλιο. Στέλιο, τι γίνεται? Εγώ καλά, εσύ? Καλά κι εγώ, δόξα τω Θεώ. Καζαμπλάνκ. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, δερμάτινο παντελόνι, ωραίο. Μ' αρέσει που έβαλες δερμάτινο παντελόνι. Εμένα φοριέται ακόμη. Δεν μ' αρέσει όμως το πατρόν του καθόλου. Mm. Δηλαδή, δεν σε κολακεύει. Είναι αυτό το ντεμί, ούτε φαρδί, ούτε ίσιο, ούτε στενό. Είναι κάτι λίγο πιο στενό από το ίσιο, πιο φαρδί από το στενό. Mm. Είναι λίγο περίεργο το φάρδος του. Είναι λίγο σαν να είναι παιδικό, ρε παιδί μου, για να το έχεις πάρει. Μ' αρέσει πολύ αυτό το καρό, μ' αρέσει το t-shirt με τη στάμπα, μ' αρέσει και η τσάντα σου με το αρκουδάκι, είναι πολύ ωραίο. Δεν μ' αρέσει καθόλου το πάνω πανωφόρι σε σχέση με το δερμάτινο. Okay. Εντάξει, αν κρατούσες τα πάνω και το κάτω ήταν ένα λεπτό κοτλέ, ένα σουέτ που είναι πιο ανοιξιάτικο ή κάτι που να είναι πιο ανοιχτό χρωμό ίσως, θα ήταν ok. Τώρα είναι σαν να είσαι από τη μέση και κάτω πιο φθινόπωρο. Και από τη μέση και πάνω, άνοιξη. Είναι λίγο η εικόνα, δεν είναι καλά ζυγισμένη. Παρ' όλα αυτά, είναι cool. Δεν είναι τόσο κακή όσο την περιγράφω, δηλαδή. Θα αλλάζα μόνο το παντελόν και θα βάζα μια κάλτσα, βασικά. Οκ, okay, εντάξει. Δύο. Okay, εντάξει. Φτού να μη σε ματιάξω. Αυτό. Ευτυχώς πήρες δύο και τον κύριο Κουτουνάρη. Εμά είναι ωραίο το λουκ. Όλο μαζί. Ναι, εντάξει, απλώς το λέω. Όλο μαζί τώρα είναι 8,4. Εντάξει. Εντάξει. Ναι. Πολύ ωραία. Φιλιά.